Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα πρώτα ραβασάκια της εφορίας σε 800.000 φορολογούμενους. Δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ, όμως οι δαπάνες τους φτάνουν και τις 300.000 ευρώ. Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ την προσεχή Τρίτη αποφάσισαν οι αγρότες. Θεωρούν ότι το βασικό τους αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο δεν ικανοποιήθηκε. Η κατάσταση θα εκτονωθεί, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λίγη ώρα η ψηφοφορία στη Βουλή για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Θέλουμε να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Προσπάθεια των κομμάτων να περιορίσουν τις διαρροές. Για επικίνδυνο νομοσχέδιο που καταργεί τη μάνα και τον πατέρα έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς. Απόν ο Παύλος Πολάκης. Ραβασάκια για εξηγήσεις στέλνει εφορία στους πρώτους 800 φορολογούμενους που βρέθηκαν σε διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΔΕ να δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ και από την άλλη δαπάνες που φτάνουν και τις 300.000 ευρώ. Σε πρώτη φάση η εφορία καλεί τους φορολογούμενους να δώσουν εξηγήσεις και να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία δικαιολογούν τη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματός τους και των καταναλωτικών τους δαπανών. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι οι εξηγήσεις των δεν είναι πιστικές και δεν υπάρχουν στοιχεία, θα ξεκινήσει τακτικός έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της διασταύρωσης και να επιβληθούν φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπονται για απόκρυψη εισοδήματος. Στις διασταυρώσεις της ΑΔΕ που ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο για 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, εντοπίστηκαν 440.000 φορολογούμενοι. Με αποκλήσεις της τάξης των 20.000 να πρέπει να δώσουν εξηγήσει στην εφορία και η αρχή να γίνεται σε 800 κραυγαλαίες περιπτώσεις. Σφοδρή κόντρα στη Βουλή και για το επίμαχο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, με αφορμή δημοσίευμα του έγκυρου οικονομικού περιοδικού Economist που εμφανίζει τη χώρα μας στην 20η θέση όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παράλληλα με την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Φάμελο, έντονη ενόχληση υπήρξε από τον Άριο Πάγο που καταγγέλει τους ευρωβουλευτές για ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι το περιοδικό εκείνο το οποίο είναι περισσότερο ταυτισμένο από οποιοδήποτε άλλο ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου και της φιλελεύθερης δημοκρατίας, το Economist κατέταξε την Ελλάδα στην 20η θέση παγκοσμίως ως προς το δίκτυο δημοκρατίας, αναβαθμίζοντάς την για πρώτη φορά από το 2010 σε όριμη δημοκρατία. Αυτά γιατί δεν τα λέτε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου πάνε οι ευρωβουλευτές σας και ασχημονούν κατά της πατρίδας, όταν πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να υπερψηφίζουν ψηφίσματα και να κοπούν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Πάρτε τα λοιπόν και τα πρακτικά, κύριε Φάμελε. Να μας κουνάτε το δάχτυλο και για το κράτος δικαίου. Φτάσατε σε σημείο να συγκρίνετε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με το δημοσίευμα του Economist. Δηλαδή την άλλη φορά που θα πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσετε εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, να τους πείτε ότι εγώ δεν σας λογαριάζω, κύριοι βουλευτές ψηφισμένοι δημοκρατικά από όλα τα κράτη της Ευρώπης, γιατί προτιμώ να δίνω αξία στο δημοσίευμα του Economist και να γράφω τη γνώμη σας στα παλιά μου τα παπούτσια. Γιατί αυτό είπατε προηγουμένως. Αυτό είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δηλαδή, αντί να δώσετε μία απάντηση, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω παρακαλώ. Αντί να δώσετε μία απάντηση στο ψήφισμα καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου που μας θέτει στη μαύρη λίστα των χωρών της Ευρώπης ως προς τη δημοκρατία, που λέει ότι. Και θα σας πω για τους βουλευτές μας. Είμαστε περήφανοι για τους ευρωβουλευτές μας. Το είπα ξεκάθαρα, κύριε Πρωθυπουργέ, και το λέω και μπροστά σας. Αν θέλει να είναι όποιος κάνει την Ελλάδα μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη. Ο τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε η Reporters United, ούτε ο Economist. Είναι η έκθεση κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και επισημαίνει διαρκή πρόοδο της Ελλάδος. Η ιστορία όμως
θα γράψει, κύριε Φάμελε, και θα θυμηθεί τους Έλληνες, το τονίζω, ευρωβουλευτές, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος το οποίο ζητά από την Ευρώπη να κόψει χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, το οποίο εσείς υποκινήσατε. Εσείς το συγγράψατε, εσείς το προωθήσατε, εσείς το υπερασπιστήκατε, εσείς το επικαλείστε. Στη συζήτηση της Βουλής θα επιστρέψουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Εν τω μεταξύ, αυξημένο κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον κρατικό προϋπολογισμό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Τον Ιανουάριο ήταν 2,122 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξημένα κατά 461 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου είναι τα φορολογικά έσοδα. Αυξημένος όμως είναι και ο πληθωρισμός που ξεπέρασε και πάλι το 3%, φτάνοντας τα 3,2, κυρίως λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα. Τώρα, κάθοδο στην Αθηνά την Τρίτη το βράδυ με τρακτέρ. Αποφάσισαν οι αγρότες στην οίκια της Λάρισσας, στην πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη των επιτροπών των μπλόκων. Την ίδια μέρα, όσοι μείνουν πίσω στα μπλόκα, θα προχωρήσουν σε παράλληλες δράσεις σε Τελωνία και Λιμάνια. Στη συνεδρίαση, η πλειοψηφία των αγροτών πρότεινε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θεωρούν ότι το βασικό τους αίτημα, το αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν ικανοποιήθηκε. Ολόλαβε! Δεν είμαι κρέφτης! Δεν είμαι κατσαφλιάς! Έλληνας! Που πληρώνω έμφυα, εφορία, τα πάντα! Ανυποχώρητοι και χωρίς διάθεση για αποκλιμάκωση εμφανίζονται οι αγρότες παρά τη συνάντηση την περασμένη Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι φωνές για δυναμική παρουσία με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων πολλαπλασιάστηκαν και πλέον τα μπλόκα, ακόμα πιο ενισχυμένα, ετοιμάζονται για ένα κοινό και ενιαίο μέτωπο, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Το Τελωνίο στην Καστοριά κλείσανε χθες. Ναι. Στην Νίκη θα κλείσουν και σήμερα εμείς στην περιφέρεια. Κλείνουμε την περιφέρεια, πάω. Δεν ορίζουμε τίποτα. Μπορεί να κλείσει, να ανοίξει και αύριο, μπορεί να κλείσει, μπορεί να. Δεν ξέρουμε τι. Δεν είναι και μια χρονιά, μιλάμε για 3-4 χρόνια. Θα βρισκόμαστε κάτω από το νερό και θα πρέπει ουσιαστικά να μας δώσουν απαντήσεις και λύσεις. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα την 3η 20 Φεβρουαρίου, καθώς η τάση των αγροτών που επιμένει στην ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που είχαν τεθεί πλειοψήφισε. Στη βάση αυτή, τα αγροτικά μπλόκα ετοιμάζονται για ένα κοινό και ενιαίο μέτωπο, φτάνοντας μέχρι την πρωτεύουσα, για να διεκδικήσει να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων της. Ο αγώνας ουσιαστικά τώρα ξεκινάει, γιατί η κυβέρνηση αυτά που έδωσε είναι γελία. Το βαρέλι που λένε το ξύνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται για μας δεν έχει. Τα μέτρα δεν καλύπτουν τους αγρότες πλέον και μπαίνει τα φόμπλοκα στον αγροτικό κόσμο. Αυτά τα μέτρα ο κόσμος δεν μπορεί να καλλιεργήσει και είναι θέμα χρόνων, 2-3 χρόνια, όσο θα μπορέσει να στηρίξει ο καθένας την υποδομή του. Στις αρχικές συζητήσεις, οι εργαζόμενοι του κλάδου πρότειναν να πραγματοποιηθεί διαδήλωση χωρίς τρακτέρ. Τελικά όμως αποφασίστηκε η κάθοδος των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τα αγροτικά μηχανήματά τους. Μάλιστα, από αρκετές περιοχές και δι βόρειες πρόκειται να βλωθούν και λεωφορεία. Αναμένεται να κάνουν τις απαραίτητες επαφές με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να μεταβούν με ασφάλεια στην πρωτεύουσα, ενώ όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν θα προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων, τελωνίων και λιμανιών. Πεποίθησή τους είναι ότι μέσω της πίεσης θα ικανοποιηθούν περισσότερα αιτήματά τους, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Εμείς θα κλείσουμε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην κλείσουμε. Έχουμε πει ότι θα κλείσουμε και θα κλείσουμε. Σας απειλήσαν με συλλήψεις ότι θα έρθουν. Μας λένε ότι θα μας πάρουν αυτόβαρο, τους λέμε 30 άτομα είμαστε έτοιμα, φέρτε μια κλούβα να ανεβούμε πάνω να μας πάτε στον εισαγγελέα. Από την πλευρά της κυβέρνησης στέλνει δύο μηνύματα προς τους αγρότες. Το ένα είναι ότι δεν συζητά με κλειστούς δρόμους και το δεύτερο ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για μεγαλύτερες παροχές έχουν εξαντληθεί. Μετά την προχθεσινή δίκαιη και ολοκληρωμένη πρόταση του Πρωθυπουργού προς τους εκπροσώπους των αγροτών, σε συνέχεια όλων όσων εξαγγέλθηκαν, αναλύθηκαν, αλλά και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν εξαντληθεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε παρερμηνία σε αυτό το οποίο λέμε. Προφανώς από εδώ και πέραν θα υλοποιήσει όλα όσα εξήγηλε και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συνέπεια λόγων και έργων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά και από αυτές τις ανακοινώσεις η κατάσταση θα εκτονωθεί. Ούτως ή άλλως μέχρι το σημείο αυτό ο τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων τους, ο υποβολής των αιτημάτων τους ήταν ευπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου κοινή είναι η πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός κατέθεσε ουσιαστικές και δίκαιες προτάσεις με μόνιμα μέτρα για το ενεργειακό κόστος που θα ανακοφίσουν το οικονομικό βάρος για τους αγρότες.
Κάθοδο στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ με τρακτέρ αποφάσισαν οι αγρότες στην οίκια της Λάρισσας στην πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη των επιτροπών των μπλόκων. Την ίδια ημέρα όσοι μείνουν πίσω στα μπλόκα θα προχωρήσουν σε παράλληλες δράσεις σε Τελωνία και λιμάνια. Στη συνεδρίαση η πλειοψηφία των αγροτών πρότεινε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θεωρούν ότι το βασικό τους αίτημα, το αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν ικανοποιήθηκε. Τώρα, να καλωσορίσω στο σημείο αυτό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Κελέτση. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Κλήτου και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Κελέτση το εξής. Το περιμένατε ότι θα είχαμε συνέχεια και κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων? Γιατί από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και από τις αρχικές δηλώσεις των εκπροσώπων των αγροτών που μετήχαν τη συσκέψεως, είχαμε λάβει μια αίσθηση ότι κάπως οι γωνίες έχουν εξομαλυνθεί. Πράγματι, η αίσθηση που υπήρξε μετά από τις δηλώσεις κυρίως των εκπροσώπων των αγροτών μετά τη σύσκεψη ήταν, νομίζω, προς την κατεύθυνση ότι έγινε ένας διάλογος ουσιαστικός, ειλικρινής, και κάποιο αποτέλεσμα βγήκε. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών δήλωσαν ότι στο θέμα το ενεργειακό είμαστε πάρα πολύ κοντά. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι πολύ κοντά σε αυτά που ζητάνε. Φυσικά, και τότε είπανε ότι θα απευθυνθούν στα μπλόκα, θα πάνε στα μπλόκα, θα ενημερώσουν και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις των αγροτών είναι σεβαστές. Η απόφαση στη συλλογική διαμαρτυρία επίσης είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το όριο νομίζω που μπαίνει, και αυτό το λέγαμε πάντα ως Νέα Δημοκρατία, δεν το λέμε τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση, το λέγαμε και όταν είμαστε αντιπολίτευση, θα πρέπει αυτές οι αντιδράσεις, οι εκδηλώσεις να μην λειτουργούν εις βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας. Καλά, και της κοινωνίας. Νομίζω πως αυτό είναι πράξει, το όριο. Δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής και ό,τι έχουν κάνει σε κινητοποίησεις έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα και σε διάρκεια, αλλά και ως κίνηση. Εδώ όμως έχουμε πράγματι κάθοδο... και θα έλεγα και αυτός είναι ο λόγος που έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής και την συμπαράσταση και της κοινωνίας. Ότι δηλαδή έχουν δίκιο, την αναγνώριση ότι έχουν δίκιο στα αιτήματά τους, κάτι το οποίο και η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει δια του στόματος του ιδίου του Πρωθυπουργού, έτσι. Απλά τα περιθώρια, τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά την ώρα της χώρας μας περιορίζουν σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αυτό που είπε είναι ότι αυτά τα οποία πρότεινε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση είναι και η οριστική πρόταση της κυβέρνησης. Άρα εσείς μένετε εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε μια ανακοίνωση για το τι θα γίνει από την Τρίτη. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας αυτή την ώρα, έτσι ώστε ενδεχομένως να υπάρξουν επιμέρους διευθετήσεις θεμάτων που δεν έχουν ίσως κατανοηθεί, ίσως δεν έχει συνειδητοποιηθεί το τι ακριβώς έχετε προτείνει προς ρυθμίσεις ή και βελτίωση αυτών τα οποία έχετε πει, ώστε την τελευταία στιγμή να μην υπάρξει κάθοδος στην Αθήνα. Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήμασταν και είμαστε και θα είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο διάλογο. Διάβλοι πάντοτε υπήρξαν με τους αγρότες, με τα θεσμικά όργανα των αγροτών, αλλά ακόμη και με τα μπλόκα των αγροτών, με τα οποία δεν κόψαμε την επικοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι πρώτος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μπλόκο και συνομίλησε με τους διαμαρτυρόμενους εκεί αγρότες, και ο Υπουργός και εγώ και ο άλλος Υφυπουργός όλοι έχουμε και συνεχώς είμαστε σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους των αγροτών. Πιστεύω ότι αυτοί οι διάβλοι δεν θα αποκοπούν, δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν και θα μπορούμε για όλα τα θέματα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να βρίσκουμε τις λύσεις. Πιστεύω ότι και στο θέμα αυτό που είπατε, όπως το περιγράψατε, δηλαδή στην εξειδίκευση κάποιων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, μπορούμε πράγματι να συνεργαστούμε και να πάμε στις λύσεις, τις πιο συγκεκριμένες, που θα ικανοποιούν τους αγρότες μας. Μετά την Τρίτη τι, κύριε Υπουργέ, εάν έρθουν και κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στην Αθήνα και επιμείνουν, τι θα πράξει η κυβέρνηση? Θέλω να,
θέλω να πιστεύω ότι και την Τρίτη το θεμητό κατά τα λοιπά δικαίωμα της διαμαρτυρίας. Αντιλαμβάνεστε ότι η αναστάτωση κάποιοι... θα προκληθεί στην Αθήνα έτσι προφανώς, και έρθουν τα ταρακτέρ. Προφανώς, γι' αυτό πιστεύω ότι θα τηρηθούν κάποιοι κανόνες τέτοιοι που δεν θα αναστατώσουν την κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας και την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας, και νομίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί πάλι από τους συμπολίτες και από την κοινωνία την ελληνική. Να σας πω κάτι. Η κοινωνική και έτσι οικονομική και λειτουργική ζωή της πρωτεύουσας διαταράσσεται κάθε 3 και 5 από απλές πορείες. Γιατί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος κατά τεκμήριο, τον οποίο ψήφισε η δική σας κυβέρνηση, και κατά τεκμήριο δεν τηρείται ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις των ποριών και των συγκεντρώσεων. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν μπουν τρακτέρ στην Αθήνα. Νομίζω ότι σε σύγκριση με το παρελθόν και με όσα είχε ζήσει η χώρα στο παρελθόν, οι διαμαρτυρίες των τελευταίων ετών είναι πιο, θα έλεγα, ήπιες και πιο καλύτερα οργανωμένες, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν τόσο τακτικά και τόσο έντονα την κοινωνική και οικονομική ζωή. Θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση των αγροτών. Λοιπόν, αρκεί να βρεθεί λύση, διότι διαφορετικά θα είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει... Ναι, η κυβέρνηση από την πλευρά της, ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ενισχύσεις το κομμάτι του κόστους παραγωγής, δηλαδή ενέργεια και καύσιμο, πετρέλαιο, νομίζω έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αυτά είναι τα περιθώρια τα δημοσιονομικά. Καλά, αυτό το λέγατε και μετά την πρώτη ανακοίνωση. Έτσι και αλλιώς. Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όταν έκανε την ανακοίνωση των μέτρων που εισηγείται η κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, είχατε πει ότι αυτά είναι και άλλα δεν υπάρχουν. Όταν όμως έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τελικά είχε κάτι να τους δώσει ο Πρωθυπουργός. Άλλο κρυφό χαρτί έχετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν φτάνει κανείς να συζητά, να διαπραγματεύεται με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, αυτό είναι και το ανώτατο επίπεδο στο οποίο μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Άρα νομίζω ότι έχουμε πιάσει την οροφή, ας το πω έτσι, το ταβάνι στα περιθώρια. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα είσαστε υπατμό να ψηφίσετε ένα πολύ δύσκολο νομοσχέδιο. Δεν θα σας βάλω στη συλλογιστική του τι θα ψηφίσετε, τι δεν θα ψηφίσετε, τι συζητήσεις έγιναν. Θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε και εμπειρία τόσα χρόνια κοινοβουλευτικός, από πολύ δύσκολες συνεδριάσεις και για πολύ κρίσιμα ζητήματα του παρελθόντος που είχαν να κάνουν με το οικονομικό μέλλον και την πορεία του τόπου. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα αυτό το νομοσχέδιο, γιατί αισθάνομαι και εισπράττω από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν πολύ βουβές συγκρούσεις, και θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το κλίμα αποτυπώνεται όχι μόνο ανάμεσα στους συναδέρφους σας των διαφορετικών κομματικών έτσι, τοποθετήσεων, αλλά και ανάμεσα στους συναδέλφους του ίδιου κόμματος. Ασφαλώς και έχει ιδιαιτερότητα, αγγίζει ασφαλώς και κοινωνικά ζητήματα, αντιμετώπιση δηλαδή κάποιων κοινωνικών ζητημάτων που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά και διάφορα αξιακά ζητήματα που μπαίνουν και έχουν σχέση με την συνείδηση και το πώς προσλαμβάνει ο καθένας τα θέματα τα οποία το νομοσχέδιο προσπαθεί να διαχειριστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία ζυγαριά που από τη μία μεριά μπαίνουν τα επιχειρήματα από της μίας πλευράς, από την άλλη της άλλης, και ο καθένας καλείται να αποφασίσει μόνος του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι διαπερνά αυτό το πράγμα όλο το κομματικό φάσμα. Αλήθεια, και δεν έχει να κάνει μόνο, και θα έλεγα μόνο οι πιο συντηρητικές και πιο δεξιές, σκληρές έτσι απόψεις βλέπουμε να είναι έτσι ενωμένες και στοιχισμένες σε μία άποψη. Όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις έχουν έναν προβληματισμό. Εγώ αυτό το θεωρώ και υγεία, αρκεί να μπορεί αυτό να περνά ως συζήτηση, ως προβληματισμός, ως έτσι φυσικά. Μια διάθεση να λυθούν ζητήματα έστω και μειονοτήτων και στην κοινωνία, και να μην έχει κόστος το οποίο τελικά είναι κατά τον... υπορρύθμιση σχέσεων και προσώπων.
Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για όσα συζητήσαμε. Καλό σας βράδυ. Και βέβαια ήταν ο κύριος Κελέτσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Βουλή, όπου ακόμα και τώρα διεξάγεται συζήτηση επί του νομοσχεδίου για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Μια συζήτηση η οποία διεξήχθη σε ρυθμούς σκληρού ροκ στη Βουλή για την ψήφιση του γάμου των ομοφυλόφιλων, καθώς σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να περιορίσουν στο παραπέντε τις απώλειες. Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε για μία ακόμη φορά πως το νομοσχέδιο ρυθμίζει ένα ήδη υπάρχον ζήτημα. Μία ομιλία με αρκετά μηνύματα έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή, υπογραμμίζοντας την ουσία του νομοσχεδίου, που δεν είναι άλλη από το να καταστήσει ορατούς ανθρώπους που μέχρι τώρα ήταν αόρατοι. Αυτό το κενό λοιπόν ερχόμαστε και καλύπτουμε, επιτρέποντας ταυτόχρονα σε όλους, αν το επιθυμούν, να σφραγίσουν θεσμικά τη σχέση τους με μία τελετή στο Δημαρχείο, όπως ακριβώς το κάνουν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο δοκιμάζεται, ναι, η ευαισθησία των περισσότερων απέναντι στους λιγότερους, όπως ακριβώς το θέλει μια συμπεριληπτική κοινωνία, όπου ζυγίζεται τελικά η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα τον κάθε πολίτη της. Εντάσεις και πύρινους διαξηφισμούς προκάλεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Τα αίματα άναψαν όταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πάρης Παπαδάκης κινήθηκε απειλητικά προς τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ραλία Χριστίδου, που διαμαρτυρόταν για την προσβλητική του ρητορική. Το μπούλινγκ που θα ζήσουν όταν πηγαίνει να παίρνει από τον έλεγχο στο σχολείο ο Κίτσος με τον Μίτσο. Κύριε συνάδελφε, ο τρόπος συμπεριφοράς σας ήταν απαράδεκτος. Σας παρακολούθησα και με το νόημα που κάνετε στη συνάδελφο βουλευτή. Κυρία Χριστίδου, καθίστε. Κυρία Χριστίδου. Το ενδιαφέρον όμως στράφηκε και στις διαφοροποίησεις εντός των κομμάτων και δει στην κυβερνητική πλειοψηφία, όπου περί τους 19 βουλευτές αναμένεται να καταψηφίσουν το σχετικό νομοσχέδιο και περίπου 35 να απέχουν από τη διαδικασία. Να προσέχει λοιπόν η κυβέρνηση. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να την οδηγήσει να ξεκοπεί από την πραγματικότητα και από την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλείστε σήμερα να ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο που αποτελεί θεμελιώδη ανατροπή του οικογενειακού δικαίου. Δεν υπάρχει καμία πίεση μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι προτεραιότητα της κοινωνίας. Δεν υπάρχει κανένας καταναγκασμός απ' έξω. Έρχεται σε αντίθεση με εκατομμύρια Έλληνες, πέρα και πάνω από κόμματα. Οι επιπτώσεις του πάνε πολύ πιο πέρα από όσα περιλαμβάνει το ίδιο το νομοσχέδιο. Και για όλα αυτά η παράταξή μας τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το έχει φέρει προς ψήφιση. Οι έννοιες της μάνας και του πατέρα είναι αναντικατάστατες και ταυτίζονται με ό,τι καλύτερο έχει επιτύχει το ανθρώπινο γένος, δηλαδή την αγαπημένη παραδοσιακή οικογένεια. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο. Και θα το καταψηφίσω ευθέως και με απόλυτη ηρεμία στη συνείδησή μου. Εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω φυσικό νόμο δεν μπορώ. Ο 600 κώδικας δεν είναι συμβατός με τον γάμο των ομοφύλων. Θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο. Ο σύζυγος, πατέρας και πολιτικός, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Επειδή όμως στηρίζω τον Πρωθυπουργό και επειδή επιθυμώ την ενότητα της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί, θα απέχω από την ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τάσεται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, από όπου όμως δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσης διαρροές. Χωρίς την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα γινότανε. Και αυτό πρέπει να καταγραφεί. Όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Σύνταγμα είναι πάνω από τις κομματικές επιδιώξεις. Εμείς το ξέρουμε. Είναι ένα θέμα ισότητας ανθρώπων, είναι ένα θέμα ισοτιμίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιοσύνης. Άρα εν τέλει είναι θέμα δημοκρατίας. Πειρά εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκαθαρίζοντας ότι το όχι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν σχετίζεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Το ΚΚΕ δεν δίνει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το άλοθη μιας επίπλαστης προοδευτικότητας,
που τις δίνουν οι υπόλοιπες συνιστώσεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Το γάντι όμως το Δημήτρη Κουτσούμπα σήκωσε ο Άκης Κέτσος, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο υπεραμείνεται την ισότητα και τα δικαιώματα των παιδιών. Ο κύριος Κουτσούμπας αφιέρωσε 43 λεπτά για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου, αποφάσισε να μείνει εκτός αυτής της σημαντικής θεσμικής κατάκτησης. Είδαμε σήμερα μία σκέψη η οποία είναι ολοκληρωτική, απολιθωμένη. Λαύρη κατά του νομοσχεδίου εμφανίστηκαν η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη. Αυτοί που κάνουν τους αντάρτες σήμερα είναι συνένοχοι στο έγκλημα του κ. Μητσοτάκη. Τα αίματα άναψαν για τα καλά στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων ζευγαριών στην ακροδεξιά πολυκατοικία, καθώς υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο στην ήδη υπάρχουσα κόντρα μεταξύ Σπαρτιατών και Ελληνικής Λύσης, με τον Βασίλη Στίγκα να χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Βελόπουλο γελοτοπίο και απατεώνα. Προηγουμένως πήραμε μία μικρή γεύση από το δικό μας γελοτοπίο, που κάτι είπε, τέλος πάντων, γιατί δεν έχει ούτε καν τη στοιχειώδη μόρφωση, αλλά ούτε και τη στοιχειώδη ευγένεια, να μπορέσει να συνομιλήσει με έναν άνθρωπο. Κάτι είπε για δουλειές. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι πολύ περήφανος, γιατί από μικρό παιδί, από 13 ετών, έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, να είμαι απατεώνας όπως είναι ο Βελόπουλος. Και είναι απατεώνας με δικαστικές αμετάκλητες αποφάσεις. Είναι ο άνθρωπος που κοροϊδεύει τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Μετά από μια ιστορική ομιλία για τον πολιτικό μας χώρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο, ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο κύριος Στίγκας και έρχεται και βυσοδομεί, λιδωρεί, συκοφαντεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με ανυπόστατους και αναπόδεικτους ισχυρισμούς και τον προσβάλλει και θέλει να αμφισβητήσει την επαγγελματική και πολιτική του ακυρεότητα. Κύριε Στίγκα, δεν δικαιούστε να ομιλείτε, γιατί είσαστε ένας πειρατής ενός κόμματος που τον αποδοκιμάζουν οι ίδιοι βουλευτές του. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, κύριε Στίγκα, απαξιώνει να σας απαντήσει είτε πολιτικά είτε νομικά. Σας αφήνει στη χλέβη των βουλευτών σας και των πρώην ψηφοφόρων σας. Εσείς μέχρι χθες μαζεύατε υπογραφές μαζί. Ηρεμήστε λίγο. Βγήκαν τα μαχαίρια στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να απειλεί με δημοψήφισμα και τον Αλέκο Φλαμπουράρη να αποχωρεί επεισοδιακά, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος για αυταρχισμό. Συνέχεια στις εσωκομματικές κόντρες έδωσε από τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου, που ηρωνεύτηκε τον Στέφανο Κασελάκη, καταλογίζοντάς του πολιτική άγνοια. Η τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του τέταρτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς έντονες ήταν οι διαφωνίες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που έγινε διαδικτυακά, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης βρισκόταν στις Βρυξέλλες συμμετέχοντας στην εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου για τα Τέμπη και την κατάσταση για άλλη μία φορά να είναι πραγματικά εκρηκτική. Αρχικά υπήρξε εισήγηση για αναβολή των δύο εκλογών που θα γίνονταν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την ανάδειξη των νέων νομαρχιακών επιτροπών και των συντονιστικών τους μελών. Ο Στέφανος Κασελάκης ήθελε η διαδικασία να γίνει και ψηφιακά, ωστόσο αυτό κρίθηκε ότι για να πραγματοποιηθεί θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν συνδέθηκε με την πολιτική γραμματεία, φέρεται να ζήτησε να μάθει ποιοι διαφωνούν, εκτοξεύοντας το θερμόμετρο στα ύψη με τον Αλέκο Φλαμπουράρη να αποχωρεί. Εάν κάποιος διαφωνεί, να σηκωθεί και να το πει. Αν δεν γίνει δεκτή η εισήγησή μου για ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα πάμε σε δημοψήφισμα. Δεν γίνεται συζήτηση με αυτούς τους όρους. Είναι αυταρχικός αυτός ο τρόπος. Κατά τη διάρκεια τώρα της θυελλώδους συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης φρόντισε μάλιστα να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για επιβολή κυρώσεων σε όσους βουλευτές τυχόν διαφοροποιηθούν σχετικά με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θα υπάρξουν συνέπειες για όσους δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Είναι θέμα δικό μου και θα αποφασίσω εγώ. Άρα μπορεί και να μην υπάρξουν συνέπειες. Όχι, θα υπάρξουν συνέπειες. Ήταν σαφής και χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λάβει μέτρα και αποφάσεις. Οτιδήποτε δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο.
Την ίδια ώρα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Έλιος Κούλογλου, σχολιάζοντας, αναφέρθηκε σε ένα διάλογο στις Βρυξέλλες, με βάση τον οποίο ο Στέφανος Κασελάκης εμφανίζεται να αγνοεί ότι οι ευρωεκλογές έχουν με ένα μόνο γύρο. Ο ίδιος είπε, ναι, εντάξει, το ξέρω. Στον πρώτο γύρο έτσι θα είναι, αλλά στο δεύτερο μπορώ να κερδίσω. Πίστευε δηλαδή ότι οι ευρωεκλογές διεξάγονται σε δύο γύρους. Την παρουσία όμως του Στέφανου Κασελάκη στην εκδήλωση της Τετάρτης σχολίασε η Έφη Αχτσιόγλου. Η εκδήλωση καταπολεμήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες μέρες, το ξέρουν όλοι. Άλλη μια απόπειρα από τις πολλές που κάνει ο κ. Κασελάκης και απλά επιβεβαίωσε ότι βάζει την προτεραιότητά του την επικοινωνιακή φασαρία και όχι την ουσία της πολιτικής. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο από τα γνωστά. Τελευταίο μέτωπο τώρα του Στέφανου Κασελάκη είναι η παρουσία του Γιώργου Καραμέρου στην παρουσίαση του νεοκόμματος Κόσμος του ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκαλη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να σήκωσε το τηλέφωνο και να κάλεσε τον βουλευτή για εξηγήσεις. Μετά τις αντιδράσεις των πολιτών για τις αυξήσεις στη συμμετοχή ορισμένων φαρμάκων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε τις δικές του εξηγήσεις τονίζοντας ότι δεν αυξήθηκε η συμμετοχή, ενώ η επιβάρυνση υπάρχει μόνο για όσους δεν δεχτούν να πάρουν το φθηνότερο γενώσιμο φάρμακο. Παρέβαση στην εκπομπή παρεμβάσεις του Blue Sky έκανε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι δεν αλλάζει η συμμετοχή του ΕΟΔΗ στα φάρμακα. Κάλεσε δε τον πρόεδρο των φαρμακοποιών Αττικής Κώστα Λουράντο, αντί να βγαίνει στα κανάλια, να εξηγεί στον κόσμο ποια δραστική ουσία φαρμάκου να επιλέγει για να μην έχει παραπάνω συμμετοχή. Δεν έχει αλλάξει καμία συμμετοχή. Λέει κάποιο που είχε 0, δεν μπορεί να έχει 50 που λέει τώρα. Ο ΕΟΠΗ πλήρωνε στο γενώσιμο, όποιο γενώσιμο και να διάλεγες, τη συμμετοχή σου στο σύνολο της τιμής. Δηλαδή, ο γιατρός σου γράφει μία δραστική ουσία. Σου λέει να πάρεις στατίν που λέγατε προηγουμένως. Ναι, ναι. Ωραία. Πάω εγώ στο φαρμακείο τώρα για να εκτελέσω την δραστική ουσία που μου έδωσε ο γιατρός μου. Στατίνες υπάρχουν 500. Τα 500 εταιρείες. Υπάρχει στατίνη που κάνει 1 ευρώ, στατίνη που κάνει 5 ευρώ. Ναι. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, εάν έπαιρνες το 1 ευρώ ή το 5 ευρώ, ο ΕΟΠΗ σε έβαζε να πληρώσεις το ίδιο. Λέει κάλυπτε ΕΟΠΗ όλη τη διαφορά. Ναι. Δεν είχε διαφορά εσύ αν θα διάλεγες το 1 ή το 5. Μάλιστα. Γιατί ο ΕΟΠΗ σου κάλυπτε τη διαφορά. Από εδώ και μπρος, ο ΕΟΠΗ σου πληρώνει στη φτηνότερη θεραπευτική πρακτική ουσία. Αυτό έχει αλλάξει. Ωραία. Δηλαδή, άρα, αν λοιπόν, εσύ θες να πάει ακριβότερη, μα θα πάει, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, ο ασθενής δεν είναι σε θέση. Πάντα την πλευρά της φαρμακοποιή καταγγέλνουν το νέο δελτίο τιμών που άρχισε να εφαρμόζεται από τις 12 Φεβρουαρίου στην αγορά, έχει επιφέρει αυξήσει σε πολλά σκευάσματα ευρείας χρήσης. Χαρακτηριστικά οι εκπρόσωποι του κλάδου των νιούζων δεν ευθύνονται ήδη για την άνοδο των τιμών, ενώ αναφέρουν πως γίνονται καθημερινά αποδέκτες παραπώνων από τους ασθενείς πελάτες τους. Μάλιστα αναφέρουν ότι αυξήσει συμμετοχή των συγκεκριμένων, κυρίως γενώσιμων φαρμάκων, θα είναι ακόμα και το 80%, ενώ η επιβάρυνση αφορά σε πάνω από 1.700 γενώσιμα φάρμακα. Ξαφνικά μειώθηκε η ασφαλιστική τιμή των φαρμάκων των γενωσίμων και έτσι ο ασφαλισμένος πληρώνει επιπλέον σαν να έπαιρνε πρωτότυπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό αφορά το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι παίρνανε γενώσιμο και παίρνουν τώρα υποχρεωτικά πρωτότυπο. Μάλλον τώρα παίρνουν το πρωτότυπο. Αφορά, όχι όλο το σύνολο, αφορά 1.700 περίπου σκευάσματα. Πρώτον, μίλησε για κάποια ξαφνική αλλαγή ο κ. Λουνάρη. Έχει δίκιο σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι εντυπωσιακό αυτό. Όχι. Ο νόμος για την μη εξίσωση ασφαλιστικής τιμής και τιμής αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ ψηφίστηκε το 2021. Η υπουργική απόφαση που εξεδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου θα έβαζε, είχε ορίσει την εφαρμογή αυτού του νέου τρόπου ζημίωσης την πρώτη εβδόμου του 2023. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, από κάτω κόσμου, έβγαλε καινούργια υπουργική απόφαση που ανέβαλε την εφαρμογή μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2024 για να προλάβουν όλοι να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο. Εγώ δεν έχω βγάλει καμία απόφαση καινούργια. Έχω ακολουθήσει αυτά που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από το κατόχο. Λοιπόν, θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι στη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, που συνεχίζει να διεξάγεται στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Εδώ έχουν ήδη καταγραφεί προβλήματα και στο κόμμα της κυβερνώσας πλειοψηφίας, αλλά και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
με δεδομένο ότι είναι ένα ταυτοτικό θέμα, ένα αξιακό ζήτημα, το οποίο δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς, πολλές τριβές και πάρα πολλές αντιδράσεις. Και στις 10 που θα αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσο έχουν αποδώσει όλες οι προσπάθειες των κομμάτων, τα οποία κατά πλειοψηφία αποφάσισαν να στηρίξουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για να πείσουν τους βουλευτές τους να το υπερψηφίσουν. Εδώ στο στούντιο του Blue Sky έχουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Καταρχάς, με αφορμή μια επίθεση που δεχτήκατε στο σπίτι σας, να επαναλάβω και να υπογραμμίσω ότι κανείς δεν πτωείται, κανείς δεν εκφοβίζεται και είμαστε όλοι δίπλα σας, όπως είμαστε δίπλα σε όλους τους δημοσιογράφους, με το αναφέρετο δικαίωμά τους να λένε την άποψή τους χωρίς να νιώθουν κανενός είδους εκφοβισμό και χωρίς να έχουν προφανώς καμία είδους επίθεση. Απλά μια παρένθεση είχα χρέος να κάνω σε αυτό και απαντάω τώρα στο ερώτημά σας. Σήμερα στη Βουλή πράγματι ψηφίζεται ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, σημαντικό για τους συμπολίτες μας, τους οποίους αφορά, και κυρίως σημαντικό για τα παιδιά, τα οποία δεν μπορεί να είναι παιδιά δύο κατηγοριών, δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά στην κοινωνία μας με λιγότερα δικαιώματα από τα άλλα παιδιά. Ένα νομοσχέδιο στο οποίο από την πρώτη στιγμή μπήκε ένα πολύ ισορροπημένο πλαίσιο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με μια λογική που ήταν ξεκάθαρα στο να ενώσει και όχι να διχάσει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πλησιάζουμε πια στην υπερψήφιση με μια πλειοψηφία που θα είναι πολύ ευρύτερη των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Να ρωτήσω κάτι. Πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε τους ήπιους τόνους και έγινε μια συζήτηση, αν εξαιρέσετε την, όπως είπαμε νωρίτερα, την ακροδεξιά πολυκατοικία που είχε αρκετές έτσι, έντονες στιγμές στη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Διεξήχθη ένας ήπιος διάλογος, πολλές φορές ακούστηκαν και σκληρά επιχειρήματα και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά έγιναν σε ήπιους τόνους και με συγκροτημένες πολιτικές πλατφόρμες. Μία από τις συγκεκριμένες πολιτικές πλατφόρμες που παρακολουθήσαμε απόψε και νωρίτερα πριν ξεκινήσει το δελτίο, κύριε Ρωμανέ, ήταν αυτή που κατέβασε με την ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά εγώ κρατώ από αυτά που σας είπε ήταν ότι αυτό που πάτε να δημιουργήσετε δεν είναι αυτό που αποτελεί την ταυτότητα, τα ανάματα και την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λέω σε ελεύθερη μετάφραση. Αυτό για σας σηματοδοτεί προβληματισμό για τις επόμενες ώρες και μέρες. Απαντάω πολύ ξεκάθαρα λοιπόν στο ερώτημά σας ότι δεν κάνουμε κανένα σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Σαμαρά και το κλείνω. Δεν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, ναι. Να πάμε αλλιώς. Και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, κύριε Ρωμανέ, έγιναν κάποιες κριτικές. Αυτό δεν νομίζετε ότι δημιουργεί ένα προβληματισμό ενδεχομένως και σε μία μερίδα των βουλευτών σας για την ακολουθούμενη πολιτική σας? Κοιτάξτε, με όσους διαφορετικούς τρόπους και αν το ρωτήσετε, η απάντηση θα είναι ίδια. Ότι δεν κάνουμε. Να ρωτώ, όμως, καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Κανένα σχόλιο για την ομιλία του κύριου Σαμαρά. Την περιμέναμε και περιμέναμε ότι θα διαφοροποιηθεί. Είχε ούτως ή άλλως κοινοποιηθεί. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει σε πολλές περιστάσεις τις απόψεις του. Και σταθερά εμείς δεν σχολιάζουμε απόψεις πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της παράταξης και πρώην αρχηγών της πιστεύετε παράταξης. Ότι το αποτέλεσμα που θα προκύψει, δεν σας λέω να το προβλέψετε ούτε να το προδικάσετε, είναι ένα αποτέλεσμα, εννοώ από τους βουλευτές που πληροφορούμεθα κι εμείς, ότι δεν θα απέχουν, θα καταψηφίσουν. Είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι σε θέματα ουσίας και αρχής θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική στη διαχείριση κάποιων τέτοιων θεμάτων? Πιστεύετε δηλαδή ότι δημιουργεί πλέον προηγούμενο αυτή η στάση των βουλευτών σας? Νομίζω ότι αν δει κανείς και το πώς, το τι έχει γίνει σε άλλες χώρες που έχει ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το τι έχει γίνει εδώ με την διεξοδικότατη συζήτηση που έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και εντός του κόμματός μας και ευρύτερα στην κοινωνία, με διαφοροποιήσεις που υπάρχουν επίσης οριζόντια και στην κοινωνία και στο πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα και στην ίδια την Εκκλησία ακόμα και παντού. Νομίζω ότι δικαιώνεται η λογική μας του ότι πάμε να νομοθετήσουμε κάτι
που ήταν κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος, κάτι που θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε καμία ζυγαριά οφέλων, οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει πολιτικού όφελου ή μη, ή οποιασδήποτε δημοσκόπησης ή οποιασδήποτε μικροπολιτικής εκμετάλλευσης ή μη. Είναι ζήτημα δικαιωμάτων και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική κινηθήκαμε, αυτό κάνουμε σήμερα. Και επιμένω να λέω ότι για κάποιους συμπολίτες μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούσαμε την πρόταση του Αρχιεπισκόπου και την πρόταση για δημοψήφισμα και την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία και μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα, το Κέσαρι το Κέσαρι και το Θεού το Θεό. Πιστεύετε ότι αυτό δημιουργεί πλέον διακριτές αποστάσεις της κυβέρνησης σας από την Εκκλησία της Ελλάδος και με δεδομένο ότι υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η Εκκλησία έχουμε καταγράψει και από άλλα ζητήματα που δεν είχαν καθόλου να κάνουν με πολιτικά ταυτοτικά κλπ. Έχουμε μια παρέμβαση και μια επιρροή της Εκκλησίας. Πιστεύετε αυτό ότι δύναται να στοιχήσει στην επικείμενη Ευρωκάλπη? Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η απόσταση από τους διακριτούς ρόλους. Η διακριτή ρόλη του κράτους με την Εκκλησία νομίζω ότι είναι κάτι ξεκάθαρο. Εμείς νομοθετούμε. Πολιτική απόσταση εννοώ, καταλαβαίνετε. Ναι, όχι, το συμφωνώ. Ναι. Λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει ζήτημα απόστασης. Υπάρχει απόλυτο σεβασμός στις απόψεις της Εκκλησίας διαχρονικά και επί του συγκεκριμένου. Από εκεί και πέρα η δουλειά η δικιά μας είναι αυτή την οποία κάνουμε και την οποία κάνουμε και σήμερα. Να προτείνουμε νομοσχέδια, να έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή, η Βουλή να τα επικυρώνει, να γίνονται νόμοι του κράτους, να προχωράμε τη χώρα μπροστά. Να λύνουμε ζητήματα εν προκειμένου δικαιωμάτων όπως προείπα και φυσικά όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό σε όλες τις διαφορετικές απόψεις και σε όλους τους διακριτούς ρόλους της Εκκλησίας εν προκειμένου. Τώρα, αυτοί που διανύσαμε ήταν και οι προηγούμενοι, ήταν διαβολοβδομάδες υπό την έννοια ότι έχετε προτάξει νομοσχέδια τα οποία φέρνουν αρκετές αντιδράσεις και προβλήματα. Από την άλλη ήρθαν οι κινητοποίησεις των αγροτών, οι οποίοι την Τρίτη καταφθάνουν στην Αθήνα. Πώς θα το χειριστείτε αυτό, κύριε Ρωμανέ? Λοιπόν, σωστά λέτε ότι το περιγράψετε γλαφυρά. Η πραγματικότητα πια είναι ότι αυτή η κυβέρνηση με το καλημέρα της νέας τετραετίας ουσιαστικά προχωράει, τρέχει εντός εισαγωγικών όλα αυτά τα νομοσχέδια, όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες ψηφίστηκε και οι οποίες πολλές εξ αυτών, καλή ώρα ό,τι συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της συζήτησής μας, έχουν πολιτικό κόστος. Νομίζω όμως ότι μια κριτική που γινόταν σε προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν δεύτερη θητεία ήταν ακριβώς ότι δεν προχώρησαν με τόλμη, ότι δεν αξιοποίησαν το πολιτικό κεφάλαιο που είχαν όταν το είχαν για να προχωρήσουν με τόλμη μεταρρυθμίσεις για τις οποίες επίσης είχαν ψηφιστεί ή οι οποίες ήταν σωστές και ωφέλιμες για τη χώρα. Τουλάχιστον αυτή την κριτική νομίζω σε εμάς δεν μπορεί να την κάνει κανείς. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο συζητάμε και όσα συζητάμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το αγροτικό, που είναι προφανώς ένα άλλης τάξεως ζήτημα, υπό την έννοια ότι είναι υπαρκτά τα προβλήματα των αγροτών, το αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε σταθερά δίπλα στους αγρότες, όχι μόνο τώρα για να αποφύγουμε τυχόν κινητοποίησης, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προχθές μόλις συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, ξύθηκε ο πάτος του Βαρελιού. Επιτρέψτε μου να μην προκαταλάβω κάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Έχω ακούσει απόψεις αγροτών που συμφωνούν ότι όσα έγιναν ήταν σε σωστή κατεύθυνση και υπήρξε και θετική έκπληξη ακόμα με κάποια από τα μέτρα που αφορούν για παράδειγμα το ρεύμα. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι η δουλειά της κυβέρνησης είναι να είναι δίπλα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, είναι να σταθμίζει το δημοσιονομικό κόστος προκειμένου ακριβώς να μπορεί να στηρίζει στα δίκαια αιτήματα όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Και συνεχιστεί αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Μάλιστα. Και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Επόμενος σταθμός και επόμενη έτσι αντιπαράθεση, από ό,τι βλέπω έχει ανοίξει ευρύ μέτωπο, αφορά στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εδώ τα πράγματα έχουν δείξει, κύριε Ρωμανέ, ότι υπάρχει σκληρή αντίσταση. Εκεί τι θα κάνετε? Εκεί είναι άλλο ένα παράδειγμα, ίσως και μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, δηλαδή το ότι προχωράμε
πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Προκειμένου, νομίζω ότι πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση, ίσως για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη μεταπολίτευση, που είναι σταθερά και διαχρονικά σημαία για την παράταξή μας. Μια μεταρρύθμιση που νομίζω ότι στην οποία ομονοεί και συμφωνεί η πλειονότητα των πολιτών. Και ακριβώς εντός του μήνα θεωρώ ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου θα έχει ψηφιστεί και αυτό το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για να μην είμαστε μια τραγική εξαίρεση σε όλο τον ανεπτυγμένο και δυτικό κόσμο. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες, γιατί Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον τουρκομολογό του Γκιουλέρ. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε την ανάγκη διατήρησης του καλού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών που έχει διαμορφωθεί εδώ και ένα περίπου χρόνο. Παράλληλα, ο κύριος Δένδιας θα υπογράψει και το πρωτόκολλο ένταξης της Ελλάδος στη Γερμανική Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης αεράμυνας, μιας αντιβαλιστικής ασπίδας στην οποία συμμετέχουν έχουν περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά και νατοϊκά κράτη. Έχω την ευκαιρία να υπογράψω την προσχώρηση της Ελλάδας στο European Sky Shield Initiative, μια πρωτοβουλία της Γερμανίας για την αντιπυραυλική προστασία. Σημειώνω ότι την ίδια μέρα θα προσχωρήσει και η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα θα έχω την δυνατότητα να συναντήσω τον Τούρκο ομολογό μου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τη διατήρηση του παρόντος κλίματος, ύφεσης, η αποφυγή οποιονδήποτε προκλήσεων, οποιονδήποτε ενεργειών μπορεί να δυναμητήσουν αυτή την ήρεμη ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με νέα ένταση κλιμακώνονται οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Την ελληνική θέση για άμεση και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, απελευθέρωση των ομήρων και διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρομών εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Παλαιστίνιο ομολογό του Ριάντ Αλ-Μαλίκη. Για την άμεση και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων, την διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων και την αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομών στη Γάζα. Καταδικάζουμε κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια και πρέπει να καταστήσουμε για μία ακόμη φορά σαφές ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συγχαίεται ούτε να ταυτοποιείται με τον Παλαιστινιακό λαό. Καλούμε για την άμεση. Σε ένα νέο διαστημικό πόλεμο μπαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Διεθνή μέσα αποκάλυψαν πως πρόκειται για ρωσική απειλή και πως η Μόσχα ετοιμάζεται να εκτοξεύσει στο διάστημα ένα νέο πυρηνικό όπλο ικανό να καταρρύψει εχθρικούς δορυφόρους. Για κακόβουλο τέχνασμα του Λευκού Οίκου κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών του Κογκρέσου, εκτός πρωτοκόλου και χωρίς να δίνει λεπτομέρειες, έκανε λόγο για εθνική απειλή. Nukes in space, really? Two sources confirmed to ABC News that the deliberations on Capitol Hill have to do with nuclear weapons in space. Russia wanting to do that. This is not to drop a nuclear weapon onto Earth, but rather to possibly use it against satellites. It is very concerning, very sensitive. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ότι η Μόσχα σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο διάστημα με σκοπό να πλήξει τα δορυφορικά συστήματα της Δύσης. The House Intelligence Committee Chair Mike Turner today raised the alarm. He announced he's made information concerning a quote serious national security threat available to all members of Congress. Η κίνηση αυτή του Mike Turner να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει όλες τις πληροφορίες που αποτελούν σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας πυροδότησε ένα όργιο φημών και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου να δέχεται μεγάλες πιέσεις από τους δημοσιογράφους. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Happy Valentine's Day.
Οι πληροφορίες για ενδεχόμενο διαστημικό πόλεμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας φουντώνουν την ανησυχία με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, να προχωρά σε καθησυχαστικές δηλώσεις προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις. I saw Chairman Turner's statement on the issue and I want to assure the American people there is no need for public alarm. Προβληματισμό όμως έχει προκαλέσει και η προλίγων μηνών προαναγγελία Ρώσου δημοσιογράφου και συμβούλου του Βλαντιμίρ Πούτιν για τα διαστημικά σχέδια του Κρεμλίνου. I think it's time to turn up the heat. We understand that all drones and everything else work for Americans. So if we carefully launch our nukes in space, there will be no Starlink left. Για ένα κακόβουλο τέχνασμα του Λευκού Οίκου με σκοπό να πείσει τους Αμερικανούς βουλευτές να εγκρίνουν μεγαλύτερα κονδύλια εις βάρος της Μόσχας στον πόλεμο με την Ουκρανία, κάνει λόγο το Κρεμλίνο, ενώ η Διακομματική Επιτροπή των 8 του Κογκρέσου πρόκειται να συγκληθεί άμεσα προκειμένου να εξετάσει το μέγεθος της απειλής. Να καλωσορίσω τον καθηγητή του Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τον κύριο Κώστα Λάβδα, και να ζητήσω συγγνώμη, κύριε καθηγητά, γιατί μας πέταξε έξω η επικαιρότητα, κυρίως από τη Βουλή. Υπάρχουν όντως επίκαιρες εξελίξεις και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, αλλά έχετε δίκιο, υπάρχει συζήτηση στη Βουλή, σε εξέλιξη. Είναι απολύτως κατανοητό. Και μας έχει πραγματικά ρίξει στα βράχια. Τώρα, με δεδομένη και την συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, που συνειδητοποιούμε ότι εκεί στη Μέση Ανατολή δημιουργείται ένα πολύ εκρηκτικό πεδίο πάλι, γιατί οι Ισραηλινοί, πέραν του τι επιχειρούν στη Ράφα, έχουν αρχίσει και βομβαρδίζουν και τη Χεσμπολάχ. Και έχουμε και την επίσκεψη και την αποκατάσταση των ισορροπιών ανάμεσα στον Ερντογκάν και τον Αλ-Σίσι. Θα ήθελα να έχω τη δική σας εκτίμηση, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα μονοπάτι νέων προκλήσεων. Κυρία Κλήτου, ναι, είναι γεγονός ότι ο Ερντογκάν προσπαθεί να κάνει προς πολλές κατευθύνσεις από το οποίο προσπάθησε να κάνει και σε σχέση με την Ελλάδα. Πρέπει όμως για την Αίγυπτο να θυμόμαστε δύο πράγματα. Με όσοι ισχύουν μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Πρέπει να θυμόμαστε πρώτον ότι το καθεστώς Σίσι γνωρίζει ότι είναι θανάσιμος εχθρός της Αιγύπτου και της σημερινής κυβέρνησης της Αιγύπτου ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει ουσιαστικά να ανατρέψει το καθεστώς. Θα ήθελε μια κυβέρνηση που είναι αντίστοιχη με αυτή την παλιότερη κυβέρνηση των αδελφών μουσουλμάνων. Σωστό. Αυτό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στην Αίγυπτο. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός όταν διαβάζω για εμβάθυνση αυτής της προσέγγισης. Ότι υπάρχει μια προσέγγιση, την οποία έχει ανάγκη ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, υπάρχει. Το αν αυτό θα εξελιχθεί σε κάτι πρέπει να μας απασχολήσει ως Ελλάδα. Εκεί επιτρέψτε μου με τα δεδομένα τα σημερινά να είμαι επιφυλακτικός. Mm-hmm. Άρα να είμαι, να το πω αλλιώς, αισιόδοξος στο συγκεκριμένο θέμα. Σε σχέση με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τίποτα δεν δείχνει ότι θα περάσουν σε ένα στάδιο συζήτησης για θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες θα θέσουν άμεσα ή έμεσα. Ακριβώς, αυτό που μας καίει. Το ότι θα υπάρξει εμπόριο drones προς την Αίγυπτο από την Τουρκία, ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια και η Τουρκία να ξαναμπεί στη συζήτηση του δίθεν διαμεσολαβητή για τη Γάζα και άλλα πολλά. Αυτά είναι γεγονός ότι θα τα δούμε, διότι ο Ερντογάν προσπαθεί και πάλι να κλείσει μέτωπα δεξιά και αριστερά. Αλλά ειδικά για την Αίγυπτο, επιτρέψτε μου να είμαι κάπως αισιόδοξος για το μέλλον των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, με το καθεστώς Σίσι πάντα, έτσι. Γιατί η Αίγυπτος είναι ένα καζάνι που βράζει. Όμως είναι και μια χώρα που έχει ισχύ, έχει παρουσία στην περιοχή. Όσο ένα καθεστώς όπως αυτό του πρόεδρου Σίσι είναι στην εξουσία, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι. Νομίζω είναι όλοι στην Αίγυπτο καθεστώτος αυτού. Έχουμε ομαλές εξελίξεις και κυρίως και σε αυτό το άξονα της τετραμερούς που έχει στηθεί για τα ενεργειακά. Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, παρακαλώ. Στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα τραβήξει αυτό το μακελιό που γίνεται εκεί κάτω και τι κατάληξη θα έχει? Κοιτάξτε, έχουμε δύο τεράστια ζητήματα και πολλά μικρότερα, όπως είναι οι διάφοροι πόλεμοι που εξελίσσονται, για παράδειγμα στην Αφρική και τους ξεχνάμε. Αλλά έχουμε τα δύο τεράστια ζητήματα, όπως είναι η Γάζα, ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, όπως είναι το Ρωσο-Ουκρανικό. Νομίζω για τη Γάζα που ρωτάτε συγκεκριμένα, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ προσπαθεί να μπει σε μια τελευταία φάση καταιγιστικών εξελίξεων. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Και πιέζεται από παντού, ο Νετανιάου ειδικά, να φτάσει σε μια εκεχηρία. Είναι μπροστά μας η εκεχηρία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση αυτού του κεφαλαίου του δράματος, γιατί βεβαίως μια άμεση λύση δύο κρατών δεν θα τη δείτε, είναι αυτονόητο αυτό. Αλλά νομίζω ότι σε μια μορφή εκεχηρίας θα μπορέσουμε να φτάσουμε όταν η Χαμάς, η τρομοκρατική αυτή οργάνωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, αποφασίσει όσοι έχουν μείνει
ζωντανοί από τους ομήρους να επιστραφούν στο Ισραήλ. Αλλά λοιπόν, μην ξεχνάμε επίσης κύριε ότι η Τουρκία αντίθετα. Ζητώ συγγνώμη. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Σας δεσμεύω και δεσμεύομαι να αναπληρώσω αυτό που έγινε απόψε σε μία... αν μπορείτε και αύριο, χαρά μας θα ήτανε να τα συζητήσουμε. Θα συντονιστούμε με μεγάλη χαρά, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ βεβαίως. Και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Ναι. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, καθώς το σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.